Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η τηλεόραση του Άστρα μαζί σας από τις 10 η ώρα το πρωί. Ξεκινήσαμε αυτή την ζωντανή εκπομπή με όλους τους συναδέλφους προκειμένου να σας μεταφέρουμε την εικόνα της κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας μετά την φοβερή, τρομερή αυτή καταιγίδα, η οποία τις τελευταίες 48 ώρες έχει σαρώσει τα πάντα και έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα και ανυπολόγιστη καταστροφή. Έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο Βόλο, πολύ μεγάλες ζημιές στη Μαγνησία, στο Πήλιο επίσης οι καταστροφές είναι τεράστιες, ενώ επεκτείνεται η τεράστια ζημιά σε ολόκληρο τον κάμπο από το Βελεστίνο μέχρι τη Λάρισα, καθώς πνίγονται κυριολεκτικά στα νερά Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, Αρμένιο, Χάλκι, είχαμε εκένωση της Χάλκης. Στον Πλατίκαμπο έχουμε πολύ πολύ μεγάλες καταστροφές. Όλη αυτή η περιοχή από το Βελεστίνο μέχρι την Λάρισα, ένθεν και ένθεν του παλιού εθνικού δρόμου Βελεστίνου-Λάρισας, έχει πνιγεί κυριολεκτικά, έχει καλυφθεί από νερό. Ζημιές πολύ μεγάλες έχουμε επίσης και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Επίσης στα Τρίκαλα έχουμε σημαντικότατες ζημιές και είχαμε βέβαια και σήματα του 112 για το πώς πρέπει να κινηθεί ο κόσμος, ενώ τεράστιες είναι οι καταστροφές και στα Φάρσαλα. Ολόκληρη Θεσσαλία υποφέρει αυτή την ώρα και πρέπει να πούμε ότι οι υποδομές μας δεν άντεξαν. Είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα, μετά τον Ιαννό στην Καρδίτσα και μετά από αυτό που συνέβη εδώ στη Μαγνησία και στην Λάρισα και σε όλο τον κάμπο του Βελεστίνου και στο Πήλιο βέβαια, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει τις υποδομές μας να τις αναθεωρήσουμε και ο τρόπος που κατασκευάζονται όλα τα έργα, δημόσια έργα και υποδομές, θα πρέπει να αναθεωρηθεί σημαντικά από την πλευρά των μηχανικών. Δεν είναι δυνατόν στον Κερασιώτη να κατασκευάζεται γέφυρα, να εγκαινιάζεται πριν από μερικούς μήνες και η γέφυρα αυτή, η καινούργια, ο καινούργιος δρόμος, δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα καινούργιο έργο. Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου είναι ότι έχει παρασυρθεί η μεγάλη γέφυρα λίγο πριν τη διασταύρωση Μιλεών στο δρόμο από τα Καλά Νερά μέχρι την Άφισο. Η γέφυρα αυτή είχε ξαναπαρασυρθεί πάλι και στη συνέχεια κατασκευάστηκε πριν από κάποιες δεκαετίες μια τεράστια γέφυρα, μια τεράστια κατασκευή, η οποία είπαμε όλοι μας ότι είναι οχυρωματικό έργο, δεν θα πάθει κάτι. Κι όμως αυτή η γέφυρα σήμερα δεν υπάρχει. Ο δρόμος μετά τα Καλά Νερά είναι κομμένος. Επικοινωνείτε με την τηλεόραση του Άστρα 2421-031-434. Πού βρίσκεστε, τι αντιμετωπίζετε, προκειμένου να το μεταφέρουμε και στους άλλους πολίτες. Βέβαια στο Βόλο υπάρχει πάντα το μεγάλο θέμα του νερού και του ηλεκτρικού. Εγώ πρέπει να σας πω ότι μόνο που κάμισο πρόλαβα να αλλάξω σπίτι, γιατί δεν έχω ούτε ρεύμα ούτε νερό. Είναι βασικό θέμα. Θα μιλήσουμε τώρα και με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής για να δούμε τα νεότερα. Πάμε στον εκπρόσωπο των περιπτερούχων, ο κύριος Λελετζής. Παρακαλώ Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε να συστηθούμε λίγο τώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι επικοινωνίες και ο συντονισμός εδώ είναι όλα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι δύσκολο κιόλας. Ήθελα να σας αναφέρω απλά το πρόβλημά μας, εκτός ότι όσα μαγαζιά υπήρχαν σε διάφορες περιοχές πλήγηκαν και τα ίδια. Απλά υπάρχει θέμα τροφοδοσίας. Ναι. Δεν μπορούμε να παραλάβουμε νερά, δεν μπορούμε να βρούμε ξηρά τροφή. Ο κόσμος γυρνάει με τα αυτοκίνητα σε όλο το Βόλο και ψάχνει να βρει νερό. Ναι. Και δεν μπορούν ούτε οι συνάδελφοι ούτε οι χοντρικοί να μας εξυπηρετήσουν. Το πρόβλημα πού προσδιορίζεται, πού είναι το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν αποθήκες, ξέρω στη βιομηχανική ότι υπάρχουν αποθήκες. Δεν υπάρχουν τηλέφωνα να επικοινωνήσουν με τους χοντρέπορους μας, έχουν πέσει όλες οι γραμμές. Ναι. Δεν επιτρέπονται να κυκλοφορήσουν, να έρθουν να μας φέρουν νερά. Δεν ξέρω πού είναι το πρόβλημα και ποιος στέει, αλλά ξέρω ότι έχουμε άλλες μια-δυο μέρες που μπορούμε να αντέξουμε. Δηλαδή εκτιμάτε ότι τα αποθέματα που υπάρχουν και η αποθήκη που έχουν όλα τα μαγαζιά θα αντέξουν για δύο μέρες ακόμη. Εκτός άμα βρεθεί κάποια λύση. Δεν υπάρχει λύση πρόσβασης ούτε σε εμάς να έρθουν τα εμπορεύματα, ούτε επικοινωνίας. Εάν ο Τόρις δεν μας δώσει νερό στο Βόλο μέσα σε δύο μέρες, νομίζω ότι μετά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ελπίζω ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ να κινηθεί γρήγορα η ΔΕΙΑΜ για να μην χρειαστεί. Ο κόσμος πάντως γυρνάει με τα αυτοκίνητα και ζητάει μέχρι και νερό για το σίδερο. Ναι. Δεν ξέρω πού μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
ψάχνουν για νερό επιγόντως. Ναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το βασικότερο αγαθό. Εγώ ήθελα να τα αναφέρω, εννοείται ότι τα μαγαζιά μας και εμάς έχουν πληγεί όσα είναι στην Ιωνία, Νέα Δημητριάδο, όλα αυτά δεν το συζητάω. Δεν μπορώ να πω για ζημιές. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα τροφοδοσίας, έχει κουπεί η αλυσίδα τροφοδοσίας. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία στα μάρκετ και στα παντοπολία και στα μικρά καταστήματα. Παντού, παντού. Όσοι έχουμε ρεύμα έρχονται, φορτίζουν τα κινητά τους εδώ. Γίνεται ένας χαμός έξω. Είναι... Μόνο με το νερό, μόνο με το νερό υπάρχει πρόβλημα ή και με τα υπόλοιπα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Δεν υπάρχουν τίποτα. Ούτε στα ψυγεία υπάρχουν προϊόντα, ούτε τίποτα. Μόνο ξηρά τροφή. Κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, γιατί οι μεγάλες οι αποθήκες είναι στη βιομηχανική. Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία, δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει επικοινωνία, έχουν πλημμυρίσει κάποιοι χοντρικείς όμως. Δεν δουλεύουν οι υπαλλήλοι, δεν πάνε στις δουλειές τους. Δεν μπορούν να μας φέρουν πράγματα. Εγώ μιλάω καθημερινά με όλες τις εταιρείες, λέει δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα, ναι, ναι. Αυτό είναι θέμα. Δεν ξέρω ποιος στέκει, ποιος δευτερεί και αυτοί θέλουν να ασφαλίσουν τους υπαλλήλους τους, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να τροφοδοτηθούμε. Έχω την αίσθηση, πρόεδρε, ότι από αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση. Και εμείς το ελπίζουμε. Απλά εγώ το αναφέρω σαν πρόβλημα, γιατί είναι μια αλυσίδα. Καλά κάνετε. Έχω, θα έχουνε. Ναι, καλά κάνετε. Έχουμε λοιπόν κόσμο ο οποίος γυρνάει από περίπτερο σε περίπτερο και από μαγαζί σε μαγαζί για να βρει μια εξάδα νερό. Γυρνάνε όλο το Βόλο να βρουν έστω λίγο νερό. Που είναι βασικό αγαθό, δεν μιλά για τροφή, έστω λίγο νερό. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Πολύ καλά. Έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε, πρόεδρε? Δεν ξέρω τι άλλο θα μας βγει. Αυτό είναι το βασικότερο, εγώ πιστεύω. Είναι το αγαθό που το οποίο ψάχνει ο κόσμος. Και υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα καταστήματά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε δυνατοί. Καλή δύναμη να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Είναι ένα βασικό θέμα αυτό. Όπως επίσης αυτό που μου μετέφεραν αρκετοί ακροατές είναι ότι δεν δούλευαν σήμερα το μεσημέρι τα σουβλατζίδικα στο Βόλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πιθανότατα λόγω του ρεύματος. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος, όταν δεν έχεις ρεύμα στο σπίτι και όταν δεν έχεις και νερό, ψάχνεις να βρεις κάτι πρόχειρο έτσι, σε ό,τι αφορά το φαγητό. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις μεταξύ μας. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις όλοι μας. Να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Υπάρχουν νοικοκυριά τα οποία έχουν κλείσει ήδη 24 ώρες χωρίς ηλεκτρικό και χωρίς νερό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως μπροστά σε αυτό που αντιμετωπίζουμε, από την ώρα που έχουμε στεγνά πόδια, είμαστε οι τυχεροί της υπόθεσης. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή την ώρα οι οποίοι έχουν χάσει το νοικοκυριό τους, έχουν βουλιάξει σπίτια σε όλο τον κάμπο αυτή την ώρα και μέσα στο Βόλο. Δεν χρειάζεται να λέμε. Και προφανώς παντού, αλλά και μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα, έχουμε σπίτια τα οποία είναι μες στη λάσπη αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Θα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις ή και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, αν ένα σπίτι έχει δύο εξάδες, δύο μπουκάλια νερό μπορεί να τα μοιραστεί με τον διπλανό. Σκεφτείτε το λίγο και ας βοηθήσουμε μεταξύ μας. Να περάσουμε μια κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι από αύριο και μετά σιγά σιγά το πράγμα θα αρχίσει να ομαλοποιείται. Ήδη οι δρόμοι έχουν αρχίσει και καθαρίζονται. Αλλά να μην βγούμε όμως. Ήρθε και δεύτερο μήνυμα από το 112 σήμερα, το οποίο έλεγε ότι συνεχίζεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Δεν θα σε σταματήσει κανένας να σου πει «έλα εδώ γιατί κυκλοφορείς». Δεν θα το κάνει αυτό η αστυνομία. Πρέπει να το καταλάβουμε οι πολίτες από μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από μόνοι μας οι πολίτες να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να κατακλείζουμε τους δρόμους γιατί μπλοκάρουμε τα μηχανήματα. Μπλοκάρουμε την πυροσβεστική, μπλοκάρουμε το φορτωτή, μπλοκάρουμε το GCB που πάει να καθαρίσει το δρόμο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη Σοφία, αλλά πριν πάμε στην Σοφία, αν δεν έχουμε κάτι έτσι έντονο και έκτακτο, έχουμε τη Σοφία την Κοντοθανάση. Ωραία, ωραία. Είναι μαζί μας, καταρχήν να τον δούμε κιόλας, να τον δούμε κιόλας. Είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Λούλης. Καλησπέρα κύριε Λούλη, τι κάνετε? Κύριε Λούλη. Κάθε άλλο παρά καλά. Ξέρω ότι είστε ταλαιπωρημένος, ξέρω ότι έχετε να κοιμηθείτε τρεις μέρες, ξέρω ότι ήσασταν έξω στο δρόμο, αλλά δώστε μας λίγο χρόνο να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή πριν δούμε τι γίνεται στο Δήμο Βόλου, να πάμε στη Σοφία την Κοντοθανάση, διότι και στο Γκάμπο από το Βελεστίνο μέχρι τη Λάρισα τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως επίσης και στα Φάρσαλα. Σοφία, καλησπέρα, τι νεότερο έχουμε?
Μας ακούει η Σοφία η Κοντοθανάση? Δεν ακούω κάτι, παιδιά, οπότε να προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Σοφία και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Λούλη. Καλησπέρα κιόλας. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα? Το βασικό ερώτημα είναι για όλο το Βόλο, πότε θα έρθει το νερό, τι γίνεται με το ρεύμα? Βιώσαμε ένα πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο, μια θεομηνία η οποία δεν έχει προηγούμενο, όχι στην ιστορία της πόλεως ή στην ιστορία της Ελλάδος, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον καθηγητή κύριο Λέκα, ο Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος είναι ειδικός, μας είπε πως το 24ωρο που πέρασε έπεσαν πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας 150 εκατομμύρια τόνοι νερού και λάσπης. Φανταστείτε πως το σιλό, ας πούμε, του λιμανιού, για να καταλάβει κανείς τον όγκο, είναι 15.000 τόνους. Φανταστείτε λοιπόν 10.000 τέτοια σιλό να πέσουν πάνω από την πόλη. Όλη η σιτοπαραγωγή της Ελλάδος είναι 1 εκατομμύριο, και εδώ μιλάμε για 150 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή 150 εκατομμύρια φορές περισσότερο. Είναι απίστευτο αυτό. Και γιατί δεν πρέπει να κάνουμε, βέβαια όλοι μας βιώσαμε φοβερά συναισθήματα με την έλλειψη του ρεύματος, του νερού, αυτά που είδαμε, τις ζημιές, τα αυτοκίνητα, τα δέντρα, τους δρόμους, τη λάσπη. Και δεν πρέπει, νομίζω, επιπόλαια κανείς να κάνει φτηνή πολιτική και να πει αυταίνε, ας πούμε, οι προκάτοχοι, οι παλιοί, οι δήμαρχοι, οτιδήποτε. Γιατί ό,τι και να είχαν κάνει, δηλαδή περισσότερα από αυτά που κάναν, και δεν μιλάμε για 10 φορές περισσότερα, ούτε για 100, για 1000 φορές περισσότερα, πάλι δεν θα άντεχε όλο αυτό το σύστημα, όσο τέλειο και αν ήταν, αυτή την πίεση τη μεγάλη με 150 εκατομμύρια τόνους νερού και λάσπης. Και είναι γεγονός, και εγώ δεν μου ήταν εύκολο να είμαι σε ένα σπίτι που δεν έχω, ας πούμε, ρεύμα, δεν έχω νερό όπως όλοι μας, το ψυγείο δεν δουλεύει, κάποια φάρμακα που είναι απαραίτητα είναι εντός ψυγείου, είναι ένα πρόβλημα, δεν μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα, δεν μπορώ να έχω την πρόσβαση σε νέα, γιατί και το τηλέφωνο κάποια στιγμή και το κινητό τελειώνει, δεν είχα την δυνατότητα να το επαναφορτίσω, ήμουν τελείως αποκομμένος. Αλλά όμως πραγματικά δεν, και όταν άκουσα που είπατε πριν σε 2 μέρες ο Τόρης να μας φέρει το νερό, αλλιώς αλίμονο, ο Τόρης, ξέρετε, δεν είναι είναι σίγουρο ότι θα είναι αλίμονο του, αλλά δεν είναι πιστεύω ότι 2 μέρες είναι μεγάλο διάστημα, δεν νομίζω ότι θα πάει μέχρι εκεί. Δεν είναι ο κάθε Τόρης, ο θρύλος αυτός, ένας μύθος μάλλον, που λέγανε ο μάγος του Μεξικού, που ήταν κάποιος στο Μεξικό και έφερνε τη βροχή, τη σταματούσε και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να κάνει και αυτός θαύματα. Πρέπει να γίνει λίγο μάγος ο Τόρης τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, υπάρχουν όμως κάποια όρια. Υπάρχουν. Όταν, ας πούμε, το αντλιοστάσιο στη μάνα, τη γνωστή μάνα του νερού, πάνω από τη Μακρινίτσα, έφυγε, δεν υπάρχει πια. Δηλαδή υπήρχε ένα οίκημα εκεί για δεκάδες χρόνια, δηλαδή από πριν γεννηθώ κι εγώ ακόμα. Και όμως αυτό δεν υπάρχει. Έφυγε, χάθηκε, τελείωσε. Πήγε, δηλαδή τα ερείπια του, ας πούμε, είναι 50 μέτρα πιο πέρα. Δεν υπάρχει. Όταν πρέπει λοιπόν να κατασκευαστεί τουλάχιστον 300 μέτρα δρόμος για να φτάσει κανείς μέχρι εκεί, γιατί αυτό δούλευε έτσι από την εποχή όχι του Κονταράτου, του Δημάρχου, του Κοντοστάνου ή και δεν ξέρω ποιον, του Σπυρίδη και πιο πίσω. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν για να φτάσει και ο Δήμαρχος
να ζητήσει να έρθουν και το φρόντισε και έρχεται τώρα μια νταλίκα πίσω από την άλλη νερά, πήρε όλους γνωστούς του φίλους όποιους είχε και δεν είχε που παράγουν νερό και όλοι ανταποκρίθηκαν και στέλνουν νερό και έρχεται ο κόσμος για να πάρει, γιατί είναι πραγματικά το νερό είναι απαραίτητο. Βασική ανάγκη, ναι. Δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα γίνονται μεγάλες προσπάθειες και θα υδροδοτηθεί, δόθηκε μια προτεραιότητα το νοσοκομείο πάνω απ' όλα, η περιοχή προς τον Άναυρο, και γενικά αν προσέξει κανείς ότι η πόλη από το Δημαρχείο προς την Γορίτσα, ας το πω έτσι, δεν είχε τεράστια προβλήματα, όχι πως δεν είχε, είχε σοβαρά προβλήματα, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Δεν είχε λάσπες. Ναι, όσο ήταν δεν είχε λάσπες. Από το Δημαρχείο προς τον Γραφσίδωνα, στον Ξηριά και πέρα. Είναι γεγονός ότι κάπου πλέον βλέπουμε, και ίσως λέγαμε χρόνια όλοι μας τη λέξη θεομηνία και δεν το ξεπερνούσαμε. Είναι η μήνη του Θεού, δηλαδή η οργή του Θεού αυτή η λέξη. Πραγματικά το βιώσαμε αυτό στο Βόλο. Και δόξα τω Θεώ που δεν είχαμε πάρα πολλά θύματα, και είναι θλιβερό όμως που έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι. Είναι και υπάρχουν ακόμα και αγνοούμενοι. Είναι θλιβερό το ότι έγιναν τεράστιες καταστροφές σε νοικοκυριά και σε βιοτεχνίες και σε βιομηχανίες και κόποι ετών και οικονομίες ετών βλέπουμε να καταστρέφονται. Και εγώ προσωπικά πιστεύω πως οι ζημιές που υπάρχουν στο νομό Μαγνησίας και από εκεί που κατάγουμε, από το Ανατολικό Πύλιο, από την Τζαγκαράδα και τα χωριά μας όλα εκεί, που είδα τρομερές σκηνές από φωτογραφίες και από ανθρώπους που μίλησα, πιστεύω ότι οι ζημιές όλες, στις οικοσκευές, στα έργα οικοδομής, στα σπίτια, όλα πιστεύω πως ξεπερνούν το δισεκατομμύριο. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ελπίζω το μήνυμα αυτό να το μεταφέρει και ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος ήρθε και είχαμε σύσκεψη στο Δημαρχείο, για να φροντίσει η κυβέρνηση για να απαλύνει τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, και επίσης ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω και το πιστεύω, ότι είναι ευτύχημα που δήμαρχος στο Βόλο είναι ο Αχιλλέας Μπέος αυτή τη στιγμή. Γιατί? Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, περιμέναμε μεγαλύτερη παρουσία, κύριε Λούλη. Και την περιμέναμε αυτή την παρουσία. Καλά κάνετε και το θέτετε το θέμα. Αλλά περιμέναμε πολιτική παρουσία της κυβέρνησης μεγαλύτερη και στις φωτιές, διότι γίναμε Βιετνάμ. Ξυπνούσαμε το πρωί και λέγαμε Good morning Vietnam. Και τώρα αυτό επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά. Δεν λέω για τη Δημοτική Αρχή, γιατί το Δήμαρχο τον είδαμε, ήταν μέσα στα νερά, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν ήρθαν ούτε στη φωτιά, και είναι δεύτερο 24ωρο σήμερα που δεν έχουν εμφανιστεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη και σε αυτή την καταστροφή. Ξέρετε γιατί? Αυτό. Πρόβλημά του το γιατί. Εγώ την παρατήρηση κάνω. Όχι. Εγώ το πιστεύω το γιατί. Ποιο είναι το γιατί δηλαδή? Γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός για αυτά τα ζητήματα. Τότε δηλαδή, ο κύριος Τριαντόπουλος, κύριε Λούλη, ναι. Τότε ο κύριος Τριαντόπουλος, αν είχε το συντονισμό, εγώ το δέχομαι, δεν ξέρω αν τον είχε, ειλικρινά. Όχι αν τον είχε. Εάν είχε το συντονισμό, οφείλει να τραβήξει αυτιά, ναι. Διότι δεν είχαμε ενημέρωση, κύριε Λούλη. Τι ενημέρωση? Ούτε στις φωτιές, ούτε τώρα. Καταρχήν δεν βγήκε ένα δελτίο τύπου από μια περιφέρεια ή ένα υπουργείο να μας λέει ποιος δρόμος είναι κομμένος και ποιος όχι. Στο Πήλιο. Πουθενά, τίποτα. Σήμερα ανακαλύψαμε μόνοι μας από το ρεπορτάζ ότι ο δρόμος ο παλιός από το Βόλο στη Λάρισα είναι κομμένος επειδή έχουμε νερά. Δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση, δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Μα σας λέω πώς είναι δυνατόν όταν λέει ειδικοί
ότι αυτό που συνέβη εδώ δεν έχει συμβεί ούτε στο Οχάιο, ούτε στη Σανγκάη, ούτε στην Ιαπωνία, ούτε στις Φιλιππίνες, ούτε πουθενά. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Δεν διαφωνούμε δηλαδή, σε αυτό. Η έκταση είναι μεγάλη. Η ενημέρωση των πολιτών και δεν μπορεί θα να περάσουν είναι μέρες. Μόνο το 112 κρυφτείτε στα σπίτια σας. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση η οποία να λέει πηγαίνεις εκεί, σταμάτησε εκεί, το φαινόμενο είναι έντονο, εκεί έχει πρόβλημα ή αλλού έχει πρόβλημα. Ξέρετε ότι ούτε αριθμό αγνοωμένων δεν έχουμε επίσημα αυτή την ώρα. Δεν έχω ένα χαρτί, που να μου λέει ότι αγνοούνται 5 άνθρωποι εκεί και 2 εκεί πέρα. Ξέρω ότι έχω 3 αγνοούμενους. Ένα στην Αγία Εκατερίνη, ένα που σκοτώθηκε στον Αγιώργη και έναν αγνοούμενο τις τελευταίες ώρες στη Ζαγορά από το ρεπορτάζ το δικό μας. Το οποίο δεν μπορεί να είναι σε ό,τι αφορά τον αγνοούμενο επίσημο δελτίο. Δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση, κύριε Λούλη. Και είναι έλλειμμα της κυβέρνησης αυτό. Και επειδή έχετε επαφές, οφείλετε και θα το κάνετε, είμαι σίγουρος, να το μεταφέρετε κιόλας. Φίλε, κι εγώ, γιατί θυμάμαι όταν ήμουν 10χρονος πριν. 58 χρόνια που υπήρχαν αστυνομικοί σταθμοί στη Ζαγορά, στον Κισό, στην Τζαγκαράδα, στον Εχώρη και προς τα κάτω. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα, κανένα, δεν υπάρχει κανένας αστυνομικός, γιατί οι αστυνομικοί πλέον φιλούν τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, πόσοι ασχολούνται, πόσοι είναι στη φύλαξη υψηλών προσώπων. Και πόσοι είναι χιλιάδες. Αδειάσαν λοιπόν όλοι, δεν υπάρχουν αστυνομικοί εκεί πουθενά. Και βέβαια για μένα και αυτό το σχέδιο, ο Καλλικράτης και ο Καποδίστριας ευθύνονται στο ότι, δηλαδή βλέπω ότι δεν λειτουργούν τα χωριά. Βλέπω την Τζαγκαράδα πώς ήταν κάποτε και πώς ήταν τότε. Ναι. Έχουν διαλυθεί. Λεγονός. Και δεν υπάρχει λοιπόν εκεί κάποιος, γιατί αν υπήρχε ας πούμε ο πρόεδρος ο Ταμπάκης παλιά ή ο Κουτσόπουλος, ο ήξερε τα ξέραμε τα πάντα, τώρα. Γεγονός. Τώρα δεν υπάρχουν. Γεγονός. Γεγονός. Τι να κάνουμε. Λούλη, θα συνεχίσουμε την κουβέντα, διότι ο Δήμος Βόλου είναι το ζήτημα. Ο Δήμος Βόλου είναι το. Ναι. Και ελπίζω ότι εδώ υπάρχει και ένα σημαντικό. Το ότι εάν η κυβέρνηση δεν πει ότι ο δήμαρχος, ο δικός μας, ο Αχιλλέας Μπέος, να αναλάβει και να κάνει το συντονισμό, ώστε τουλάχιστον σε μια εβδομάδα να έχουμε δει θεού πρόσωπο κατά κάποιο βαθμό και μετά να τελειώσουν οι λεπτομέρειες και αρχίζουμε τα συμβούλια, τα έτσι, τα αλλιώς, τα δύο, δεν θα φτάσουμε στο Πάσχα. Όχι στα Χριστούγεννα, κύριε Λούλη, στο Πάσχα. Οι υποδομές, οι κεντρικοί δρόμοι. Γιατί θέλει δρόμοι. Εδώ τώρα έναν άνθρωπο με πυγμή. Έτσι, θέλει, και ναι. Σας λέω, ό,τι έκανε ο Αχιλλέας Μπέος που εγώ στο έργο του υποκλίνομαι τα 8 χρόνια, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που μπορεί να κάνει τώρα. Γιατί είναι από τη φύση του άνθρωπος που είναι αποφασιστικός και ξέρει, δεν είναι κάποιος ο οποίος είχε ένα γραφείο και δεν ήξερε τι γίνεται γύρω-γύρω. Τα ποτάμια δεν είναι θέμα του Δημάρχου. Το πρόβλημα πνίγηκε ο Βόλος σε ένα σημείο που το ξέρουμε το πρόβλημα. Είναι οι γραμμές Παπαδιαμάντη με Ζάχου. Το ξέρουμε το πρόβλημα. Είναι χαμηλή η γέφυρα. Έγινε μια παρέμβαση της περιφέρειας, ήταν άστοχη. Το λέγαμε 10 χρόνια τώρα αυτό. Έπρεπε να έχουν σηκωθεί οι γραμμές τουλάχιστον ένα μέτρο. Το πρόβλημα το γνωρίζαμε. Το ξέραμε. Ήρθε και ακόμη περισσότερο νερό και πνιγήκαμε. Μείνετε μαζί μας να συνεχίσουμε την κουβέντα σε λίγο, γιατί τρέχει η επικαιρότητα. Έχουμε τη Σοφία την Κοντοθανάση να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα. Τι άλλο έχουμε, παιδιά, από ζωντανές συνδέσεις. Ποιος... Και έχουμε και τον Βασίλη τον Παντίδη, ο οποίος Βασίλης, πού είναι ο Βασίλης ο Παντίδης. Α, τότε να δούμε το Βασίλη τον Παντίδη και τη γέφυρα, παιδιά. Θέλουμε εικόνα από εκεί. Να δούμε την εικόνα που έχει φύγει μετά τα καλά νερά. Αυτή είναι η εικόνα. Τον έχουμε τον Βασίλη τον Παντίδη σε ζωντανό. Ωραία. Βασίλη, μας ακούς? Ναι, Μάκη, σας ακούω. Εσείς με ακούτε? Βασίλη, σε ακούμε. Είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρω αν μπορείς να μεταδώσεις και εικόνα από εκεί που είσαι. Λοιπόν, Μάκη, είμαστε στα καλά νερά, λίγο πριν τον υπηκό όμιλο Μιλεών, δηλαδή όπως πέρασε ένα λίγο, όπως πήγαινε μάλλον, τρίψα αριστερά για μιλιές, πριν την Κούφα, την παρατέρα της Κούφας. Εδώ έχει φύγει όλη η γέφυρα που υπήρχε στο σημείο, μάλλον από ό,τι εκτιμάω ότι μου μετέφεραν οι κάτοικοι της περιοχής και οι πυροσβεστικοί,
ίσως να είναι μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην περιοχή της Μαγνησίας από τα πλήγματα που έχει δεχτεί ο νομός μας από την κακοκαιρία. Έχει φύγει ένα τεράστιο κομμάτι δρόμου και η γέφυρα εδώ στο ποτάμι Πελεγρίνος, όπως λέγεται, λίγο πριν την Μπούφα, στα όρια Καλά Νερά Μπούφα λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή τι βλέπετε? Βλέπετε μια επιχείρηση που στείνεται για να μεταφερθεί νεκροπαθείς στα αποκλειστικά πλάνα της πλώσης του Άστρα με τη ζημιά που έχουν δέσει πυροσβέστες από τη μία πλευρά και από την άλλη, να μεταφέρουν πάνω στο φορείο το αυτοσχέδιο τον άνθρωπο αυτό για να τον πάρει ασθενοφόρο που μόλις έφτασε στο σημείο να τον πάει στο νοσοκομείο. Είναι νεκροπαθείς, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν συνεχίζετε η σύνδεση, διότι περιμέναμε ώρα και υπάρχει ένα θέμα λίγο. Βασίλη, δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα. Κάποια έχει κοπεί η εικόνα. Αυτό που μας μεταφέρεις είναι φοβερό. Είναι λίγο πριν τη διασταύρωση Μηλαιών, δεν είναι? Ακριβώς, είναι λίγο πριν τη διασταύρωση Μηλαιών. Δηλαδή, αν συνέχιζες αριστερά, όπως ξέραμε τόσο καιρό, είναι ο Ιππικός Όμιλος Μηλαιών και έχει φύγει εδώ ο δρόμος. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ακριβώς από κάτω, τώρα δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα, έχει και αυτοκίνητο. Είναι μέσα στη... Λοιπόν, να δώσουμε λίγο χρόνο, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη. Μείνε στη γραμμή. Να δώσουμε λίγο χρόνο στο Βασίλη για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα. Θέλω να το δω αυτό. Νομίζω ότι κύριε Λούλη, όλοι μας θέλουμε να το δούμε. Πάμε και στη Σοφία την Κοντοθανάση. Σοφία, Λάρισα, τι γίνεται? Να δώσουμε λοιπόν και την εικόνα, Μάκη, διότι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Λάρισα. Θα δούμε σε λίγη ώρα και εικόνες, διότι συνεχίζεται αυτή την ώρα με συσυνική του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα, στο Δήμο Λαρισαίων. Ο απεγκλωβισμός και κατοίκων, αλλά φυσικά και εργαζομένων. Θυμάστε που λέγαμε και το πρωί ότι η παλιά Εθνική Οδός της Λάρισας Βόλου από τον κόμβο Πλατικάμπου μέχρι και τη Χάλκη είναι κλειστός. Τα νερά αυτά λοιπόν δυστυχώς έχουν πλημμυρίσει επιχειρήσεις, ακόμη και σπίτια, και γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια από φουσκωτές βάρκες αυτή την ώρα, ακόμη και ΣΑΒ. Από εθελοντή βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να μεταφέρουν εργαζόμενους αλλά και κατοίκους της περιοχής. Ενώ να πούμε, Μάκη, ότι βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό και η Λάρισα και δύο συνοικίες. Τις συνοικίες του Αγίου Γεωργίου αλλά και της Τούμπας. Εκεί λοιπόν έχουν φουσκώσει τα νερά. Είδες και μια εικόνα που προσπαθούσε και εσύ ίδιος να καταλάβεις. Σοφία, βλέπουμε δρόμο, Εθνική Οδό βλέπουμε. Πού είναι, ποιος δρόμος είναι αυτός που είναι πλημμυρισμένος? Αυτή είναι η Βόλου, ναι. Είναι, για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, είναι πριν τη γέφυρα Πλατικάμπου, η εικόνα που παρακολουθούμε, βλέπετε, μεταφέρουν τους κατοίκους, μεταφέρουν εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στις επιχειρήσεις τους ακόμη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις εκεί. Βλέπετε, ακόμη και φουσκωτές βάρκες, προκειμένου να εγκλωβίσουν ηλικιωμένους ανθρώπους, παιδιά, προκειμένου να φύγουν από αυτό το σημείο. Αυτή, όσο απίστευτο και αν ακούγεται και αν φαίνεται ακόμη, είναι η παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, λίγο πριν τη γέφυρα Πλατικάμπου. Μιλούμε για τη συνοικία του Αγίου Γεωργίου και στη Τούμπας, όπου εκεί έγινε και μια σύσκεψη νωρίτερα και από την πολιτική προστασία, παρουσία και του Δημάρχου. Είναι σε ετοιμότητα, μην τυχόν αυτά τα νερά που βλέπουμε μετακινηθούν προς τις δύο αυτές τις συνοικίες. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, μιλούμε για επιχειρηματίες όπου είδαν την απόλυτη καταστροφή, μπήκε το νερό μέσα στις επιχειρήσεις τους, πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλά εργοστάσια επίπλων εκεί επίσης στην περιοχή. Βλέπετε λοιπόν απεγκλωβισμό και εργαζομένων αλλά φυσικά και κατοίκων με φουσκωτές, βάρκες, με θελοντές, όσοι μπορούσαν να έσπευσαν. Εκεί βλέπετε και ένα ΣΑΒ, ο νεαρός που προσπαθεί να μεταφέρει ακόμη και άλλους κατοίκους εκεί της περιοχής. Είναι εικόνες, Μάκη, να πούμε, πριν από λίγα μόλις λεπτά. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν, είναι μια εικόνα που αυτή τη στιγμή λοιπόν συμβαίνει στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου. Προφανώς και είναι κλειστός ο δρόμος, θα λέγαμε πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. Μια εικόνα απελπιστική, μια εικόνα σε απόγνωση που φέρνει εκεί τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους της περιοχής. Και μια δημοτική αρχή να καρδιοχτυπά μήπως αυτά τα νερά μπουν στις δύο αυτές συνοικίες. Να πούμε ενημερωτικά και για τους πολίτες ότι ο 4ος παιδικός σταθμός αλλά και ο 8ος που βρίσκονται στις συνοικίες του Αγίου Γεωργίου αλλά και των Αμπελοκήπων αύριο δεν θα λειτουργήσουν. Και μιας και λέμε για σχολεία, σε όλο το Δήμο Κινελέρ αύριο και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά φυσικά και οι παιδικοί σταθμοί δεν θα λειτουργήσουν, νομίζω το πιο λογικό. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να δώσουμε και μια εικόνα για τους υπόλοιπους δήμους, τι συμβαίνει και στα Φάρσαλα. Εδώ βλέπετε ένα πρατήριο επίσης στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου που έχει πλημμυρίσει.
Είναι μια εικόνα, Μάκη, που τη συναντάς σε όλη την παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, από τον κόβο Πλατικάμπου μέχρι και σχεδόν τον κόβο της Χάλκης. Σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει, επιχειρήσεις. Είναι μια εικόνα που έχουμε εργοστάσια, έχουμε πολλές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, έχουμε αποθήκες τροφίμων, έχουμε συνεργεία. Είναι δεκάδες επιχειρήσεις. Μεγάλη ζημιά. Μάλιστα. Πολύ, πολύ μεγάλη ζημιά. Και πολύ για πες μας και στα Φάρσαλα, Σοφία, στα Φάρσαλα πες μας τι γίνεται. Και στα Φάρσαλα είναι επελπιστική κατάσταση. Ήδη η πολιτική προστασία έβγαλε μια ανακοίνωση για το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι σε πολλά χωριά όπως ο Βασιλή. Όσοι δεν μπορούν, αν δεν έχουν σπίτι που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο, να μετακινηθούν στο Δημαρχείο, σε δημοτικά κτίρια και σε άλλα χωριά όπως και το Ευβίδριο. Το Ευβίδριο που δυστυχώς έχει βυθιστεί μέσα στα νερά και μας λένε εκεί από την περιοχή ότι δεν είναι ένα πολύ πιο δύσκολη κατάσταση και από τον Ιαννό που έζησαν. Κάποιοι ακόμη δεν έχουν συνέλθει από την καταστροφή του Ιαννού. Προφανώς συνεχίζει να είναι κλειστός ο δρόμος από την Νίκαια προς τα Φάρσαλα. Αυτό δηλαδή που λέγαμε το πρωί δεν έχει αλλάξει. Εκεί στις Νέες Καριές είναι ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση. Αγνοείται ακόμη ο νεαρός κτηνοτρόφος από τη Νέα Λεύκη. Τα λέγαμε και το πρωί, ο οποίος βρίσκοντας στο δημοστάσιο ως εργαζόμενος, δεν τον βρήκε διοκτήτης στο δημοστάσιο, το δημοστάσιο δηλαδή δεν υπάρχει πια. Έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του Πασανιώτη. Με αποτέλεσμα, Μάκη, μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, να μην γνωρίζουμε το παραμικρό για τον αγνοούμενο νεαρό κτηνοτρόφο πακιστανικής καταγωγής. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια εικόνα δύσκολη. Συνεχίζει και βρέχει σε πάρα πολλές περιοχές από αυτές που έχουμε αναφέρει. Και μάλιστα μας ήρθε και ένα μήνυμα από το 112 πριν από λίγη ώρα, που λέει ότι για τουλάχιστον ένα 24ωρο ακόμη, δυστυχώς θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και κάτι τελευταίο, Μάκη, αν έχουμε χρόνο να πω και για το Δαμάσι, το σεισμόπληκτο Δαμάσι, που ξέρουμε ότι ακόμη εκεί είναι ανοιχτές οι πληγές και οι κάτοικοι ζουν μέσα στα κοντέινερ, ότι έσπασε εκεί το ποτάμι που περνά μέσα από το χωριό, αποτέλεσμα όλο το χωριό αυτή την ώρα να είναι πλημμυρισμένο. Και εκεί έχουν πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, άλλη μια περιπτωτική κατάσταση στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας. Και φυσικά Χάλκη, Αρμένιο, Σωτήριο, θα το δείτε και σε ρεπορτάζ, Σωτήριο 100 κάτοικοι του χωριού μεταφέρθηκαν ακόμη και με δαλιάνες, ακόμη και με ό,τι μπορούσαν να βρουν με αγροτικά αυτοκίνητα, με τρακτέρ, προσπαθούσαν να μεταφέρουν τους 100 και πλέον κατοίκους του χωριού σε ασφαλές σημείο. Είναι μια εικόνα δραματική πραγματικά που τη ζούμε σε πάρα πολλές περιοχές. Σοφία Κοντοθανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Αυτή είναι η εικόνα. Κύριε Λούλη, είναι απίστευτο. Είμαστε στον κάμπο, βλέπετε, δεν ξέρω, είναι απίστευτο το πράγμα. Μέσα στον κάμπο έχει βγει η βάρκα και ο άνθρωπος πριν ήταν πάνω σε μια σανίδα του σερφ. Μιλάμε για την είσοδο της Λάρισας, είναι η οδός Βόλου. Έχει αριστερά, δεξιά βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια, αποθήκες τεράστιες. Αυτά όλα έχουν πλημμυρίσει. Εγώ ειλικρινά θυμήθηκα τα λόγια. Αυτή η εικόνα είναι στα Τρίκαλα τώρα που βλέπουμε. Του Μητροπολίτου Μακαριστού Αυγουστίνου Καδιώτη, που έλεγε το 90. Τέλη δεκαετίας 80. Που είχε πει προφητικά ότι ο Θεός θα στείλει φωτιά να μας κάψει και νερό να μας πνίξει. Πραγματικά το θεωρούσα ένα από τα κηρύγματα που ακούμε συνήθως έτσι λίγο ακραίο. Και όμως τώρα το βίωσα πραγματικά. Τη φωτιά αυτή που δεν πέρασαν εβδομάδες λίγες και βλέπουμε έρχεται και το νερό να μας πνίξει κυριολεκτικά. Είναι τρομερό αυτό το οποίο βιώσαμε και θέλω να πω ένα πραγματικά να συγχαρώ τους εκλεκτούς συναδέλφους αντιδημάρχους. Δεν μπορώ να παραλείψω τον κύριο Μαλαματίνη, τον κύριο Θεοδόρου, τον κύριο Στεφόπουλο, που πραγματικά αυτές τις ώρες ήμασταν κοντά στον κύριο Μπέο να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι πραγματικά ευτύχημα και το λέω ξανά αυτό, πως ο κύριος Μπέος διεκδικεί ακόμα μια φορά την Δημοτική Αρχή στο Βόλο, γιατί αυτό που το έργο που πρέπει να γίνει είναι τόσο τεράστιο, όχι για να γίνει μια επιφανειακή τώρα
συμμόρφωση των πραγμάτων, αλλά για να θεί αυτό θα γίνει, πιστεύω, από τη στιγμή που θα του ανατεθεί αυτή η εντολή από τους πολίτες. Πραγματικά σε 10 μέρες, 15 θα αλλάξει η εικόνα. Αλλά ριζικά, για να δούμε όπως ήταν τα πράγματα πριν, μπορεί να περάσουν και 6 μήνες και 7 μήνες, δηλαδή το Πάσχα λέμε, εφόσον όμως η κυβέρνηση δώσει, βάλει βαθιά το χέρι στο ταμείο του κράτους για να αποζημιώσει όλες αυτές τις τεράστιες ζημιές που έχουν γίνει. Αυτά τα νερά ήταν στο Δημαρχείο σήμερα, ε? Ναι, ερχόταν τα αυτοκίνητα και πραγματικά ήταν συγκινητικό το πόσο είμαστε όλοι εδώ, οι αντιδήμαρχοι, για να βοηθήσουμε να τα πάρει ο κόσμος, και γινόταν ανάρπαστα, γιατί είχαν ανάγκη άνθρωποι, δεν ήρθαν για να γλιτώσουν το κόστος, το οποίο ήταν 3 και 4 ευρώ, ήταν για να πάρουν νερό στο σπίτι τους, για να πιούν νερό, να ξεδιψάσουν, να μαγειρέψουν, ακόμα να πλύνουν το πρόσωπό τους το πρωί για τα πλέον απαραίτητα. Τα πλέον βασικά. Και μπράβο πραγματικά στο Δήμαρχο που αυτός είχε την πρωτοβουλία και τις γνωριμίες να φέρει αυτά όλα τα νερά και να έρθουν, και συνέχεια έρχονται και αύριο και μεθαύριο. Ναι, επιχειρησιακά στη Δημοτική Αρχή δεν έχει πει κανείς ότι δεν ήταν στο δρόμο. Ήτανε μέσα στα νερά, ήτανε. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μάλιστα προχθές ο Δήμαρχος έμεινε και με το αυτοκίνητο στα νερά μέσα. Ναι, και διότι το αυτοκίνητο εγώ, γιατί δεν είναι αμφίβιο, είναι αυτοκίνητο. Με σαντάλια, γιατί αλλιώς θα ήταν χειρότερο. Γιατί και γαλότσες να έχεις σήμερα, όταν φτάνεις να μπαίνεις μέχρι το δρόμο. Δεν βοηθάει. Τα σαντάλια τα βγάζεις, τα βάζεις. Ειλικρινά νιώθω τώρα ότι έχω κι εγώ πυρετό, μάλλον. Δηλαδή ήταν δύσκολες αυτές οι μέρες. Να αντέξουμε έστω και αυτή τη βραδιά. Και πιστεύω ότι από την Πέμπτη τα πράγματα θα... Το δύσκολο πέρασε, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ από ό,τι ακούω από τους ειδικούς. Και σε ό,τι αφορά έτσι την προετοιμασία της πόλης, δηλαδή στον κατήφορο πλέον. Να καθαρίσουμε τους δρόμους. Και σήμερα το βράδυ λάστες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρχει βροχόπτωση, αλλά όχι στην ένταση. Καταρχάς το ποτάμι έχει κατεβεί πάρα πολύ. Ναι. Εχθές εγώ όταν το είδα, το ποτάμι αυτό το θυμάμαι από μικρό παιδάκι, ή ξηροπόταμος ή με λίγο νερό. Τις βροχές, τις φθινοπορεινές, τώρα θύμιζε το Δούναβι, πώς να σας πω, ορμητικά, νερά μέχρι απάνω. Είναι φοβερό, και ειδικά είχα μεγάλη αγωνία και εχθές δυσκολεύτηκα, αλλά έφτασα, πήγα στους καταβλισμούς που είναι οι Ρωμά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα σπιτάκια τους, που είναι δίπλα που είναι σε παρόχθια περιοχή, ναι, ναι. Και έτρεμε η καρδιά μου, λέω τι θα πάθουν, προς την Αγία Παρασκευή απάνω άλλοι, και δόξα τω Θεώ εκεί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, και χαιρόταν όταν βλέπουν ότι υπάρχουν άνθρωποι από το Δήμο, ας πούμε, που πάνε να τους πούν αν χρειάζονται οτιδήποτε για να βοηθήσουν. Πάντως το πρόβλημα στο Βόλο είναι το... Παντού υπάρχουν προβλήματα. Ο Άναυρος άντεξε. Ο Άναυρος άντεξε. Ναι. Δεν έσπασε. Σε ένα σημείο μόνο ψηλά στην Νέα Δημητριάδα χτύπησαν τα νερά τη γέφυρα, βγήκαν κάποιες λάσπες έτσι στο δρόμο, αλλά γίνεται η κυκλοφορία. Είναι πτέσμα, δεν είναι τίποτα. Σύγκριτα περισσότερα τα κυβικά νερού που έρχονται από το... Το πρόβλημα δημιουργήθηκε στον Γραυσίδωνα, ήταν τεράστιες οι ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά θα ήταν μικρότερη ζημιά εάν δεν μπλοκάριζαν τα νερά στη γέφυρα στην Παπαδιαμάντη. Βέβαια. Και δεν είναι η γέφυρα του δρόμου, είναι η γέφυρα η σιδηροδρομική. Ναι. Ακριβώς. Το πρόβλημα αυτό το ξέραμε πάρα πολύ καιρό, ήτανε παραμονές εκλογών. Υποψήφιος, θυμάμαι, κέρδισε τις εκλογές τότε το Πιτσιόρης, δεκαετία του 90, είχε συμβεί το ίδιο σκηνικό ακριβώς. Ναι. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό. Ήταν λιγότερο το νερό. Και τότε είχαμε εκτροπή, αλλά δεν είχαμε εκτροπή του νερού για 2 ώρες. Επειδή ήμουνα στο σημείο, Παπαδιαμάντη, σιδηροδρομικές γραμμές και Φερών είχαν γίνει ποτάμι. Ποτάμι. Και πρέπει να πούμε, μια που το αναφέρεται. Και όλο αυτό έφτασε μέχρι κάποιο και κάλυψε όλη την πόλη. Ήταν ένας από τους δημάρχους του Βόλου που άφησαν έργο πίσω του. Και επισκοτεινιώ τι έχει συμβεί. Και ήταν αντιδήμαρχος ο Τσαμπάζης
Και τότε είχαμε εκτροπή νερών. Μάλιστα είχε πάει μια τσάπα πάνω και καθάριζε. Και τότε είχαμε εκτροπή νερών, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη η ποσότητα του νερού που κατέβαινε. Αυτό ήταν τρομερό που έγινε. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Τέτοια ποσότητα ναι, δεν. Ναι, αλλά σας λέω, μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Γιατί από τη στιγμή που οι κυβερνήσεις κατήργησαν τους κοινοτάρχες και κατήργησαν και τα αστυνομικά τμήματα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε στοιχεία. Από ποιους, από τους γιαγιάδες και τους παππούδες, τους λίγους που έχουν μείνει πλέον στα χωριά. Αλλά τώρα, αν υπήρχε το σύστημα το παλιό, θα ξέραμε και πόσα αυτοκίνητα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί εκατοντάδες αυτοκίνητα στον νομό. Το οποίο είναι τρομερό να σκέφτεται κανείς με πόσο κόπο πήρε κάποιος ένα αυτοκίνητο, να πληρώσει τις δόσεις, να πραγματοποιήσει ένα όνειρο και να το δει τώρα άχρηστο. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Βλέπετε τα νερά. Δώστε μας τώρα έτσι ένα χρονοδιάγραμμα. Είστε στην ομάδα που διοικεί το Δήμο, πήρατε μέρος σε όλες τις συσκέψεις. Ο προγραμματισμός έτσι τι λέει, από αύριο θα κινούμαστε πιο άνετα στους δρόμους? Σαφέστατα θα υπάρχει κάθε μέρα βελτίωση, πιστεύω, και ένα δεκαήμερο. Και πιστεύω στο ότι η κυβέρνηση πραγματικά θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή χρειάζονται αυτή τη στιγμή να μπουν συνεργεία ξένα για να βοηθήσουν. Δεν μπορούν τα συνεργεία του Δήμου να ανταποκριθούν, γιατί είναι πάρα πολύ ο όγκος των αναγκών. Δηλαδή χρειάζεται ένα εργολάβος, ας πούμε, με μικρά γιατί... ένας, πολύ εργολάβη, σε ζώνες να χωριστεί εσύ αυτό και ούτω καθεξής. Αυτοί όλοι πρέπει να πληρωθούν αμέσως. Ναι. Αυτά λοιπόν πέρα είναι, από είναι κονδύλια, πρέπει να εξασφαλιστούν λοιπόν. Κονδύλια τεράστια. Και για το νερό, για να γίνει το, λέει, το τόρι σε δύο μέρες, ο τόρι σε δύο μέρες για να έφερνε το νερό, αν ήταν δυνατόν, γιατί τεχνικά είναι αδύνατον να λυθούν όλα, θα έπρεπε να έχει και κάποια εκατομμύρια στην άκρη για να γίνουν όλα αυτά. Να μην ηχεί καλά, αλλά σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται πειθαρχία. Βλέπουμε πίσω από το Δημοτικό Θέατρο, μπροστά στο Βόλος Παλάς, κοιτάξτε λάσπη. Αυτή τη λάσπη τώρα εδώ, όταν μάλιστα έχει και νερό, προσέξτε εικόνα, όταν μάλιστα έχει και νερό, δεν σας λέω πολύ, 10 και 20 πόντους, σας λέω για περισσότερο, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα το γιοταχή. Κολλάει το γιοταχή και μπλοκάρουν όλα. Είναι πολύ απλά. Έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΜΒ. Έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΜΒ. Να μας δώσει τα νεότερα. Κύριε Τόρη, τώρα μιλούσαμε με τον κύριο Λούλη. Σας αναφέραμε πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Είστε ο πρωταγωνιστής των ημερών. Από εσάς κρεμόμαστε. Τι γίνεται με το νερό? Κοιτάξτε, οι προσπάθειες που γίνονται είναι υπεράνθρωπες αυτή τη στιγμή. Όλα τα συνεργεία είναι έξω, δουλεύουν. Θεωρώ μέχρι το βράδυ θα έχει πάρει νερό η Νέα Δημητριάδα και το περιοχείο του νοσοκομείου εκεί που είναι ανάγκαιο για την πόλη μας. Από εκεί ξεκινάμε. Για το νοσοκομείο το πρωτεύον. Έχει ασθενείς μέσα που πρέπει να έχουν νερό, νευροπαθείς. Λογικό. Λογικό. Ξεκινάμε από εκεί. Και αύριο δίνουμε βάρος Νέα Ιωνία να πάρουν κάποια κομμάτια νερό. Και βασικό είναι να δούμε και σήμερα το βράδυ τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί πριν μία ώρα έφυγε το αντιοστάσιο από την πηγή Μάνα. Τι εννοείτε έφυγε? Έφυγε 40% από το νερό. Μας το είπε και ο κύριος Λούλης αυτό τώρα. Τι έφυγε το αντιοστάσιο, τι... Το πήρε το νερό σβάρνα, έτσι. Το πήρε το νερό, ε? Το νερό είναι τεράστιες οι ποσότητες που πέσανε. Είναι πρωτόγνωρες παγκόσμια. Είναι πρωτόγνωρες παγκόσμια. Τέτοιο νερό δεν έχει πέσει πουθενά στον πλανήτη. Ναι. Ναι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε το Θεό, δυστυχώς. Τώρα είμαστε εδώ στο Δημαρχείο, μοιράζουμε νερά στους πολίτες. Ναι. Τελειώνει τα λίγα, θα φτώνουν και άλλες. Δηλαδή, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν βρίσκουμε και σε καταστήματα νερό? Μπορεί να έρθει κάποιος στο Δημαρχείο να πάρει, ας πούμε, μια εξάδα? Τώρα τελειώνει τα λίγα. Δώσαμε 2 τα λίγα ήδη από το μεσημέρι. Ναι. Είμαστε εδώ στο Δημαρχείο. Ναι. Αύριο το πρωί πάλι θα υπάρχει κι άλλο νερό. Αύριο το πρωί λοιπόν. Ναι. Και όσες μέρες υπάρχει το πρόβλημα αυτό με την υδροδότηση, θα δίνουμε νερό στον κόσμο. Καλά κάνετε, γιατί ξέρετε και οι προμηθευτές, δεν μπορούν οι άνθρωποι να προμηθεύσουν όλη την πόλη. Έχει αρχίσει και δημιουργείται πρόβλημα και εκεί. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει δουλειά σε όλη τη Θεσσαλία και είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση των φορτηγών. Ναι. Και αυτό είναι το άλλο. Έχουμε πρόβλημα και Λάρισα και Καρδίτσα, έχει πιάσει παντού τώρα.
Ναι, πραγματικά. Οπότε... Και έχουν μείνει τα λύκια στον δρόμο, τις περιμένουμε. Θέλαμε δύο σήμερα να δώσουμε, δυστυχώς δώσαμε δύο, θέλαμε τρεις να δώσουμε μάλλον. Αύριο το πρωί πάλι θα συνεχίσουμε. Ωραία. Τώρα το δένουμε κόμπο, απόψε παίρνει η Νέα Δημητριάδα νερό. Μέχρι τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάω συνέχεια με τους τεχνικούς, θεωρούμε πως ναι. Ωραία. Θεωρούμε πως ναι. Αν δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο θέμα σημαντικό που θα μας βγει στην πορεία, παίρνει η Νέα Δημητριάδα και η περιοχή του νοσοκομείου νερό. Απόψε. Αύριο απόψε. Το πρωί Νέα Ιωνία. Κάνουμε προσπάθειες για τη Νέα Ιωνία από αύριο το πρωί να παίρνω κομμάτια από το καινούριο δίκτυο που είναι ασφαλές και καινούριο εντελώς, να αποδιοικητεύσουμε νερό εκεί. Να πούμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι όπου έρχεται το νερό, οικονομία, μη μου παίρνει ο άλλος το λάστιχο τώρα και τρέχει με το λάστιχο. Μα είναι δυνατό τώρα να πλένουμε αυλές. Το νερό είναι πάρα πολύ πολύτιμο αυτές τις μέρες που διανύουμε και θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να κάνει λογισμένη χρήση. Έτσι. Να το πούμε αυτό, δηλαδή μόλις έρθει το νερό δεν ανοίγουμε τις βρύσες αβέρτα κουβέρτα. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ακριβώς. Πολύ... Για να έχουν όλοι. Για να έχουν όλοι. Για να έχουμε όλοι στην πόλη μας. Γιατί μέχρι να επασκευαστούν όλες οι ζημίες που έχουν γίνει, γιατί είναι τρομερές οι ζημίες που έχουν γίνει, στο Πήλιο πάνω έχουν πέσει πλαγιές, έχουν κατολιστήσεις. Τα ανέφερα και με τον Δήμαρχο που έχουμε τη σχέση του κ. Τριαντόπουλο, ανέφερα τα προβλήματα ΔΕΙΑ. Μου ζήτησε ο Δήμαρχος να κάνουμε μια λίστα προτεραιότητας αύριο, η οποία 6 ώρα θα ξεκινήσει το πρωί να ετοιμάζεται, να δώσουμε στον Υπουργό να ξεκινήσουν τα έργα. Ναι. Εμείς προσπαθούμε με ιδίους πόρους αυτή τη στιγμή να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την πόλη. Ξέρω ότι δεν έχετε κοιμηθεί, ξέρω ότι είστε στο πόδι, ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρω. Πολύ, πολύ δυστυχώς. Το ξέρω, και δεν υπάρχει και καφές. Δυστυχώς δεν υπάρχει και καφές να πιούμε. Κάντε ό,τι μπορείτε γιατί είναι δύσκολα. Είμαστε εδώ όλοι. Η κινητοποίηση που έχει γίνει είναι πρωτοφανή για τα δεδομένα της πόλης. Είναι δύσκολα. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα κερδίσουμε το στοίχημα. Γιατί ξέρετε και μέσα στο διαμέρισμα να μην έχεις και νερό μια μέρα είναι λίγο... Αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Κάντε ό,τι μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Εμένα διαλύθηκε το αυτοκίνητό μου εν ώρα υπηρεσίας το προσωπικό μου. Και εγώ παθώνημαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Τόρη, ευχαριστούμε και καλή δύναμη. Και ο Τόρης έπαθε ζημιά. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία Χατζή, αν μπορούμε να έχουμε την εικόνα από τη γέφυρα. Ο Βασίλης, από το Βασίλη περιμένουμε τώρα. Στο Βασίλη έτσι επαφιόμεθα. Να έχουμε αυτή την εικόνα, είτε με πλάνο είτε με ζωντανή σύνδεση. Αν δεν μπορούμε να έχουμε ζωντανή σύνδεση, ας βρεθούν σε ένα σημείο που τα παιδιά του συνεργείου που να μπορούν να έχουν σύνδεση, να έχουν σήμα, να μας μεταφέρουν εικόνα από αυτό το πλάνο αλλά της γέφυρας, αλλά και τη μεταφορά του ασθενούς με τα σκοινιά από την πυροσβεστική. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι, σειρά. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, σας ακούμε, ναι. Αλεξανδρίδης λέγομαι, από Νέα Ιωνία παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου. Ήθελα να σας πω κάτι που δεν έχει σχέση με πλημμύρα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ίσως είναι παράπλευρη απώλεια, δεν ξέρω. Εδώ πέρα υπάρχει κερδοφανικό, το οποίο εδώ και πάνω από 6 μήνες είναι περιφραγμένο. Επειδή χάθηκε η γραμμή, αν μπορείτε να επαναλάβετε για να σας ακούσω. Ναι. Λοιπόν, είμαι μένω δίπλα στο πάρκο Γερμανικό στη Νέα Ιωνία, ναι, ναι. Το οποίο εδώ και 6 μήνες και είναι περιφραγμένο με λαμαρίνες, δεν έχει γίνει τίποτα μέσα και ως παράπλευρη απώλεια στο καιρό ο αέρας έχει παρασύρει τις λαμαρίνες και η μία πλευρά αυτή που είναι από τη μεριά της Εφρεμίδου από το Τσιπουράδικο Δεμήρι, αν το ξέρετε, φαντάζομαι το ξέρετε, έχουν πέσει κάτω όλη η σειρά των λαμαρίνων. Λοιπόν, και κινδυνεύουν να τις πάρει ο αέρας και να χτυπήσει, να κάνει ζημιά ή και να χτύπεις κάποιον άνθρωπο, δεν ξέρω. Παίρνω τηλέφωνο αστυνομία, παίρνω τηλέφωνο πυροσβεστική, παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο, παίρνω παντού τηλέφωνο, δεν απαντάει κανένας, είναι όλα κατηγημένα. Ευτυχώς βρήκα εσάς. Κάποιος που να κάνει υπάρχει, κάτι αυτό. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
Νομίζω. Τώρα εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να οικολογήσω το βάρος των λαμαρίνων και να ξέρω αν θα παρακολουθούν ή όχι. Ούτε και εγώ μπορώ να το, αέρας, να το πω αυτό. Πιστεύω πως ναι. Ναι. Ακουστήκατε, το μεταφέρουμε, να το δούμε, ναι, να μην χτυπήσει και κανένας άνθρωπος. Γιατί άμα της πάρει κανένας αέρας, η λαμαρίνα γίνεται λεμιτόμος. Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας το δουν οι υπηρεσίες, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε, γεια σας, γεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Θέλω να αναφέρω ένα γεγονός σχετικά με τους επιβαίνοντες του πλοίου που έδεσε τελικά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έφτασε. Τους βγάλαν στον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι, και τους έχουν όλο, γιατί έχει κοπεί η Εθνική στη μέση. Τους πήγανε μέσω δομουκό, τους βγάλανε σοφάδες, είναι αποκλεισμένοι σε ένα σημείο, δεν μπορούν να κουνηθούν γιατί εκεί πέρα γίνεται χαμός, έχει πολύ βροχή. Και τι γίνεται τώρα, ποια είναι η ασφάλεια των ανθρώπων αυτών? Μισό λεπτό, γιατί εγώ άφησα το μεσημέρι την είδηση στο ότι πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πήγε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έφτασε κιόλας. Τους βγάλανε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Εντάξει, από Βόλο είναι 2 ώρες, δεν ήταν τίποτα. Φτάσαν, ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο και μετά τους παραπέμψανε να πάει ο καθένας στον τόπο τους. Τους πήραν λεωφορεία της εταιρείας για να τους μεταφέρουν. Ο σύζυγος σε μένα είχε το δικό του αμάξι και πήρε το αμάξι του. Ωραία. Και κινήθηκε να ανέβει προς Βόλο. Ναι. Η Εθνική Οδός έχει κοπεί στη μέση. Στον Αλμυρό δεν τους αφήσαν να περάσουν. Πού έχει κοπεί στη μέση? Στην περιοχή του Αλμυρού. Έτσι με ενημέρωσε. Και τους πήγανε μέσω δομοκού. Υπήρχε αστυνομία και τους παρέπεμψε μέσω δομοκού. Από και τον Αλμυρό. Από τον Αλμυρό, μάλιστα. Και μέσω δομοκού, δεν φτάσανε στον Αλμυρό, τους είχαν κόψει πιο κάτω. Και μέσω δομοκού φτάσανε σοφάδες. Ναι. Και είναι εγκλωβισμένοι. Και τώρα εκεί βρέχει. Βρέχει, γίνεται χαμός. Εκεί είναι η καταιγίδα. Εκεί ακριβώς είναι η καταιγίδα. Τους πήγαν στο άνθρωποι... μάτι της καταιγίδας. Αλλά και οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι εκεί είναι και κομμένη. Δεν μπορούν να φτάσουν πουθενά. Τώρα το ακούω αυτό ότι είναι κομμένη η Εθνική Οδός. Προσπαθώ, έχω από το μεσημέρι και μετά που φτάσανε Άγιο Κωνσταντίνο και τους παραπέψανε να φύγουν αλλού, που προσπαθώ να πιάσω γραμμή, δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Έχω πάρει 1000 τηλέφωνα, δεν το σηκώνει κανείς. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Πραγματικά τους έχουν στο έλεος. Και ναι, μεν αυτοί που φύγανε με τα λεωφορεία. Κάπου θα βρουν να καθίσουν. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους. Αν τους ανθρώπους τους εκτρέψανε. Με τα ιδιωτικά τους αμάξια είναι διασπαρμένοι στη Θεσσαλία και δεν ξέρουν, δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν ξέρουν πού να βγουν οι άνθρωποι. Αν τους έχουν εκτρέψει στο μάτι του Κυκλώνα, γιατί εκεί είναι το μάτι του Κυκλώνα. Είναι και ανεξία. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να τους βγάλουν εδώ στο λιμάνι του Βόλου, γιατί είχε λάσπη. Θέλετε τη γνώμη μου, να σας πω τη γνώμη μου. Τι να πω τώρα. Εάν η πολιτική προστασία, τη γνώμη μου λέω, ναι, προσωπική γνώμη, εάν η πολιτική προστασία έδωσε τέτοια εντολή, που από ό,τι φαίνεται έδωσε τέτοια εντολή, έκανε ανοησία. Νομίζω ότι τους ανθρώπους έπρεπε να τους κατεβάσουν στο Βόλο. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να διοχετευτεί αυτή η διαδικασία. Έχει ο άνθρωπος από χθες, 3 η ώρα το μεσημέρι, που μπήκε μέσα στο πλοίο, τους ξαναβγάλαν πάλι έξω, τους ξανακαλέσαν 5 η ώρα ή και τουλάχιστον 5 ώρα χθες το απόγευμα. Να αποβίβαζαν τους βολιώτες. Μα έτσι έπρεπε να κάνουνε. Τουλάχιστον... Γιατί ζητήσανε τα στοιχεία όσων πάνε Βόλο. Λογικό ήταν να αφήσουν τους βολιώτες εδώ. Συμφωνώ. Τώρα τους έχουν εκτεθειμένους. Εκτεθειμένο, γιατί εγώ μίλησα και με το Υπουργείο της Ναυτιλίας το μεσημέρι με έναν κύριο που μου το έπαιζε έξυπνος, ότι ξέρουν τι κάνουν. Και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η απόφαση, τι να σας πω. Και δεν υπάρχει, τώρα πραγματικά είναι στο μάτι του Κυκλώνα, προσπαθώ να τον πιάσω σε γραμμή πότε έχει σήμα, πότε αν δεν τους έχει. Αν στείλανε και μέσα στο δομοκό και τους στείλανε και σοφάδες. Σοφάδες, είναι σοφάδες και έχει βρει τώρα ένα μέρος που είναι λίγο πιο ψηλά ένα ύψωμα με κάποιους άλλους ανθρώπους με τα ιδιωτικά τους αμάξια. Δώστε μας λίγο, επικοινωνήστε σας παρακαλώ με το κέντρο και δώστε μας το κινητό του ανθρώπου. Ναι, σας το δίνω. Ναι. Μείνετε στη γραμμή, Θα παραμείνω. Μην κλείσετε. Ναι. Μείνετε όχι, στη γραμμή, να μας δώσετε το κινητό του ανθρώπου. Πολύ θέλω να μιλήσω με τον άνθρωπο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη δεύτερη βιομηχανική περιοχή τι γίνεται. Προσπαθώ από το πρωί να επικοινωνήσω επάνω. Έχει νερό, ξέρω, στην Πυροσβεστική και στον Τελόπουλο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα μαγαζιά που υπάρχουν επάνω. Έχετε κάποια ενημέρωση? Δεν μας έχουν αναφέρει κάτι για τη δεύτερη βιομηχανική περιοχή. Χθες το βράδυ υπήρχε το πρόβλημα. Μάλιστα έχω μια πολύ καλή φίλη τη Ζωζό και με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή η Ζωζό και μου λέει θα μείνουμε απόψε όλη τη νύχτα στο εργοστάσιο γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε. Αλλά κατά τις 9 η ώρα πήγε ένα πυροσβεστικό, ένα λεωφορείο της πυροσβεστικής και τους πήρε τους, μάλιστα ήταν 30-40 γυναίκες.
και τους πήρε τους εργαζόμενους και τους έβγαλε. Σήμερα δεν έχουμε κάποια αναφορά για, για τη δεύτερη βιομηχανική περιοχή. Εσείς τι εικόνα έχετε, ότι υπάρχει πρόβλημα? Εγώ προσπάθησα σήμερα το πρωί να φτάσω και πάνω στη δεύτερη βιομηχανική. Ναι. Είχε γύρω στους 40 πόντους νερό μπροστά στον πυροσβεστικό σταθμό, άλλο τόσο από την πλευρά του Πιλόπουλου. Ναι. Δεν περνούσε τίποτα. Ναι. Και συνέχιζε να κατεβάζει νερό. Εμείς χθες είχαμε πλημμυρίσει από την πάνω πλευρά που είναι το μεγάλο. Τι ώρα ήσασταν εκεί? Σήμερα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί, ναι. Και από εκεί και πέρα προσπαθώ συνέχεια να επικοινωνήσω και με Τελόπουλο και με πυροσβεστική και με όλους τους γνωστούς πάνω. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανέναν και δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Αν ακούει κάποιος και έχει εικόνα, ας μας ενημερώσει. Τι γίνεται στη δεύτερη βιομηχανική περιοχή του Βόλου? Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Αν επίσης, αν κάποιος... μάλιστα. Έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επιβάτης στο Σιτζέτ και ο οποίος είναι στις σοφάδες αυτήν. Πού βρέθηκες, ανθρωπέ μου, στις σοφάδες? Καλησπέρα, πού βρίσκεστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είναι μια περιπέτεια αυτή, όντως. Ενώ ήμασταν 12 ώρες, δεν θυμάμαι πως, 10 ώρες αραγμένοι στο Βόλο, θα μπορούσαν να μας βγάλουν με έναν τρόπο, φαντάζομαι, εύκολο, δύσκολο. Ξέρουν σίγουρα καλύτερα οι υπεύθυνοι. Αλλά όχι αυτό, να μας αφήσουν στον Άγιο Κωνσταντίνο και μετά στο έλεος μας ο καθένας, είτε με λεωφορεία είτε με τα αυτοκίνητά του, να θυμάμαι καλά 110 αυτοκίνητα να πάμε στον προορισμό μας. Εμείς μπλέξαμε, μας φέραν από Δομοκό και γυρνώντας μετά προς Φάρσαλα για Βόλο, είναι όλα αποκλεισμένα. Είναι όλα γεμάτα νερό και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και αναγκαστήκαμε, βρήκαμε καταφύγιο εδώ σε ένα βενζινάδικο καφέ και θα περάσουμε μάλλον εδώ το βράδυ μας. Είστε Βολιώτης? Βεβαίως. Θέλετε να γυρίσετε στο Βόλο? Προφανώς, ναι. Μισό λεπτό λίγο. Κατεβαίνετε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παίρνετε την Εθνική Οδό για να έρθετε Βόλο. Στο Δομοκό πού βρεθήκατε? Η Εθνική Οδός είχε παράκαμψη από τη Λαμία. Μας έστελνε στο Δομοκό. Γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι ήταν κλειστή η Εθνική. Σε ποιο σημείο ξέρετε? Όχι, δεν μας είπαν σε ποιο σημείο ακριβώς ήταν κλειστή. Καλά δεν τους είπανε ότι αυτούς που κάνουν την παράκαμψη, ότι το μάτι του κυκλώνα είναι στα Φάρσα αλλά και στις σοφάδες? Αγαπητέ, εγώ δεν θα το πάω τώρα. Θα το πάρω το πρωί. Το πρωί ήμασταν εκεί από τις 6 ώρα και σταματήσει η βροχή στο Βόλο και δεν μας βγάζανε στο Βόλο. Δεν σας βγάζανε στο Βόλο γιατί ήταν κλειστή η Λαμπράκη? Ήτανε κλειστή η Αθήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε το συνειδημό μου. Δηλαδή. Και ήτανε και κλειστή η Λαρίσης. Κατά τη γνώμη μου, κακώς, ήταν... κακώς δεν κατεβάσαν τους Βολιώτες. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε τους Βολιώτες να τους κατεβάσουν. Λάθος κάνουν. Τη γνώμη μου, λέω. Πολύ... Σύμφωνα. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβώς όπως το λέτε, αλλά ήταν ένας δρομάκος, ας πούμε, σε σχέση με την Εθνική Οδό ή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στην κεντρική Ελλάδα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Ήτανε, θα μπορούσαν να πάνε από μια άλλη οδό, όχι από τη Λαμπράκη, όχι από τη Λαρίση, να τους βγάλουν λίγο παρά έξω. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπήρχε. Ήταν κλειστά όλα. Δεν υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, να το πάμε διαφορετικά. Θα μπορούσαν να τους βγάλουν τους ανθρώπους έξω, να τους φιλοξενήσουν κάπου και οι Βολιώτες εμείς να πάμε στα σπίτια μας, έστω και με τα πόδια. Συμφωνώ. Αφήναμε όλοι τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ, τεράστιο πάρκινγκ στον Προβλήτα. Συμφωνώ. Να αφήσουν όλοι τα αυτοκίνητα ούτως να πάνε στα ξενοδοχεία, να φιλοξενηθούν. Εμείς να πάμε σπίτια μας και να είμαστε όλοι μια χαρά. Συμφωνώ. Και να είναι λάθος, και οργανωμένοι. Ήταν λάθος απόφαση εκείνη. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πιο λάθος. Θεωρώ ότι είναι πιο λάθος να κάνουν εκτροπή προς το Δομοκό. Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση. Όλη η εθνική είχε κάνει εκτροπή προς το Δομοκό και τώρα φαντάζομαι περισσότεροι θα είναι και θα βολοδεύουν Τρίκαλα, Καρδίτσα, Δομοκό, όπου είστε δει. Ασφαλείς αυτή την ώρα? Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς. Ναι, εδώ που είμαστε νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Σε ποιο σημείο είστε ακριβώς? Στις Σοφάδες. Σοφάδες. Πείτε στην οικογένεια ότι είστε καλά. Ναι, τους έχω ενημερώσει. Ναι. Τους έχετε ενημερώσει. Ωραία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα τα υπόλοιπα θα βρούμε. Πάντως μην μετακινηθείτε ναι, απόψε, γιατί βρέχει τώρα εκεί που είστε. Βρέχει. Όχι, όχι. Βρέχει καταρακτοδός. Βρέχει καταρακτοδός. Ναι, αφού είστε στο μάτι του κυκλώνα. Τι... Καλή τύχη. Καλή τύχη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι στο χειρισμό αυτής της υπόθεσης του πλοίου, το πλοίο
Έκανε αυτό που του είπανε να κάνει. Δηλαδή, ο καπετάνιος, όταν έρχεται το λιμεναρχείο και του λέει φύγε από το Βόλο και πήγε στον Άγιο Κωνσταντίνο, ο καπετάνιος θα κάνει αυτό που του είπανε. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει κανένα ερώτημα. Το λιμεναρχείο έκανε αυτό που του είπανε. Δηλαδή, δεν ήταν απόφαση ούτε του λιμεναρχείου, ούτε της εταιρείας, ούτε του καπετάνιου. Ήταν απόφαση από κάποιο πράγμα το οποίο λέγεται πολιτική προστασία. Τώρα, γιατί η πολιτική προστασία δεν ήθελε να κατέβουνε στο λιμάνι του Βόλου επειδή ήταν κλεισμένοι κάποιοι δρόμοι του Βόλου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ας κατεβάζαν τους βολιώτες μόνο. Αυτούς που ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, ας τους πήγαιναν στον Άγιο Κωνσταντίνο, θα πήγαιναν και πιο γρήγορα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βρέθηκε ο άνθρωπος τώρα, ήταν έξω από το λιμάνι του Βόλου και βρέθηκε τώρα σοφάδες. Όπου έχουμε το μάτι του κυκλώνα αυτή την ώρα. Είναι λίγο τρέλα αυτό το πράγμα. Ως χειρισμός. Το καταλαβαίνουν νομίζω οι αρμόδιοι. Τώρα ποια είναι αυτή η πολιτική προστασία, δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω να σας πω. Λένε όλη η πολιτική προστασία. Ναι, η πολιτική προστασία πρέπει να έχει και ονοματεπώνυμο. Όταν λέμε ο υπουργός, ο οποιοσδήποτε υπουργός παιδείας έδωσε αυτή την εντολή, λέμε ο υπουργός παιδείας τάδε. Εντάξει, η πολιτεία να μάθει να έχει ευθύνη. Η πολιτεία, τα υπουργεία να μάθουν να έχουν ευθύνη. Όταν από παράδειγμα λέω, συγγνώμη, όταν λέμε ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας, ο κύριος Τάδε, είναι ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας με αυτό το όνομα, ο κύριος Διζές. Παράδειγμα λέω τον άνθρωπο, δεν καμία εμπλοκή για όνομα του Θεού, αλλά λέω ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας έχει και όνομα. Εδώ τώρα έχουμε ιδιότητες χωρίς όνομα. Από πού δόθηκε αυτή η εντολή για το συγκεκριμένο βαπόρι, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Μαρία, έχουμε κάποιο τηλέφωνο ακόμη? Ωραία, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη, γιατί και ο δικός μου λαιμός, όπως βλέπετε, έκλεισε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Αυτό είναι τίποτα τώρα μπροστά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και έχουν χαθεί και ζωές. Ναι. Αυτό είναι το πιο φοβερό από όλα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πείτε μας. Σας ακούω με καθυστέρηση βέβαια λίγο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Αναγκαίο τεχνικό κακό. Να σας πω ότι βάζετε πολύ βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο και μου αρέσετε πάρα πολύ. Από τις φωτιές μέχρι να είστε καλά, σας είχε δώσει καλά. Γιατί κανένας από αυτούς, όποιοι έχουν περάσει, δεν έχουν κάνει τα ρημαδοτυχία στο ποτάμι, που είναι σημαντικό. Από ένα τυχιάκι το κάθε καλοκαίρι να κάνουν θα ήταν έτοιμο. Γιατί το ποτάμι σπάει από τα τυχεία. Πέρα από αυτό πέφτουν σπίτια. Πιο κάτω σε γεροκομείο οι κάμερες, να ξέρετε ότι δείχνουν τα μισά πράγματα. Ευθύνη στην πυροσβεστική που κανένας δεν μπορεί να ρίξει. Γιατί δεν μπορεί να σώσει και να πιει το νερό, όπως λέει ο κύριος Μπέος. Που καλά κάνει. Όταν έρχεται το χιόνι, λέει, τι να κάνω εγώ με το χιόνι. Τι να κάνω. Καθίστε μέσα, στη ζεστούλα λέει. Όταν έρχεται η βροχή, τι να κάνω, το πιω, λέει. Το νερό. Μόνο τέτοιες μαλακίες, λέει. Και αυτός ο Κούλης. Τώρα, μισό λεπτό. Βλέπετε ότι σας μιλάω με ηρεμία και αυτά. Μην χρησιμοποιείτε τώρα τέτοιες εκφράσεις. Γιατί το κάνετε αυτό? Ακούγονταν κανένας. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται, τα ξέρει και αυτός αυτά που χρησιμοποιώ. Αλλά είναι δηλός. Όχι, κύριε μου, γεια σας. Σας παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε τώρα βρισχές και όλα αυτά. Τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Αν πήρατε τηλέφωνο για να βρίσετε και να φωνάξετε γι' αυτό, δεν με βοηθάτε. Δεν είμαι εδώ για να ούτε να ακούω εγώ βρισχές, ούτε κανένας άλλος. Σας παρακαλώ. Με φέρετε σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, σας παρακαλώ, ας πούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Δεν ακούω κάτι, Μαρία Χατζή. Εκείνα τα πλάνα δεν καταφέραμε να τα δούμε τελικά από τη γέφυρα που την... Θέλω, ναι, ναι, την εικόνα, ναι, μπράβο. Έχουμε Μαρία Χατζή, έχουμε εικόνες από τη γέφυρα. Ναι. Ποιο όνομα λέω λάθος. Χατζιπλάκη, λοιπόν, ωραία, ωραία. Κυρία Χατζιπλάκη. Το Χατζή το λέμε μεταξύ μας για λόγους, όπως καταλαβαίνετε, συντομίας. Μάλιστα. Αυτή είναι η γέφυρα η οποία παρασύρθηκε λοιπόν μετά τα καλά νερά στη διαδρομή. Δώστε μας όλη την εικόνα, Μαρία. Μετά τα καλά νερά στην διαδρομή προς Άφισο, προς Νότιο Πήλιο, αυτή είναι η γέφυρα η οποία παρασύρθηκε από το νερό λίγο πριν τη διασταύρωση Μιλεών.
Είναι απίστευτη η εικόνα. Και τι κάνανε τώρα οι πυροσβέστες, τι κάνανε εκεί τώρα? Στήσανε σκοινιά από τη μια άκρη στην άλλη. Υπάρχει και ένα αυτοκίνητο μέσα στη... υπάρχει και ένα αυτοκίνητο μέσα στην Κίνη. Είναι αυτοκίνητο αυτό, μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Βλέπετε τι καταστροφή έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Και τι ζημιά έχει γίνει. Απίστευτο. Στήσανε, όπως βλέπετε, δύο πυροσβεστικά, δες ένα σειρματόσκηνο και περάσανε άνθρωπο από τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα, αυτού, το συγκεκριμένο σημείο, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου, χρειάζονται τεράστιες σωλήνες, κιούγκια, μεγάλα, μεγάλης διατομής, να μπουν στη σειρά από πάνω να μπαζωθεί, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει το νερό. Το νερό αυτό θα τρέχει μέρες. Χρειάζονται λοιπόν τεράστια κιούγκια με γερανούς να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στ' άλλο, να μπαζωθεί αυτό για να μπορέσει να συνδεθεί το νότιο πύλιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι κομμένο το νότιο πύλιο αυτή την ώρα. Είναι κομμένο. Η μόνη διαδρομή που μπορείς να ακολουθήσεις, αν είσαι στην Αργαλαστή, για να έρθεις Βόλο, είναι να πας Νεοχώρη και από εκεί να βγεις Τσαγκαράδα και από Τσαγκαράδα να πιάσεις Μακριράχη Κισό, Κισό μάλλον, Ανήλιο Κισό, για να βγεις επάνω στα Χάνια να έρθεις Βόλο. Είναι η μόνη διαδρομή αυτή την ώρα. Καταλαβαίνετε για τη διαδρομή μιλούμε. Κοιτάξτε τώρα εικόνα. Η γέφυρα αυτή αντικατέστησε μια άλλη γέφυρα, η οποία προηγούμενη γέφυρα επίσης είχε παρασυρθεί από νερά. Επίσης. Και τώρα αυτό το θηριώδες έργο παρασύρθηκε από τα νερά. Προφανώς τα υπόβαθρα, οι βάσεις μετακινήθηκαν και έπεσε και η γέφυρα. Αν και από ό,τι βλέπω, μάλλον δεν πέρασε το νερό κάτω από τη γέφυρα και πήρε... Την προηγούμενη εικόνα να δούμε πάλι, Μαρία, να την παγώσουμε. Δεν είναι βάση της γέφυρας αυτό. Δεν έχει πέσει η γέφυρα. Έχει πέσει πριν τη γέφυρα. Δεν είναι, είναι υποστήλωμα. Δεν είναι υποστήλωμα αυτό. Αυτήν. Λοιπόν, δεν είναι υποστήλωμα. Η γέφυρα έφραξε η γέφυρα από κάτω και πήγε από αλλού το νερό και πήρε το δρόμο. Μια απίστευτη εικόνα. Απίστευτη εικόνα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, είναι ήδη 7 και 20. Να δεχτούμε δύο τηλέφωνα ακόμη και να κλείσουμε σιγά σιγά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Λοιπόν, επειδή έρχεται και βράδυ, δεν μετακινούμαστε, δεν πάμε βόλτες πέρα δόθε, παρά μόνο αν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο δρόμος Βόλος Λάρισα, ο παλιός, κλειστός. Ξεχάστε το. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι, μα ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Θέλω να πω για ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί στο Ξηριά, πάνω από τον περιφερειακό, στην περιοχή της Σκουπιδότοπου. Ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την περιοχή. Την περιοχή την γνωρίζω, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πού λέτε τώρα, στο Ξηριά. Στον παλιό Σκουπιδότοπο είναι... Ο παλιός του Σκουπιδότοπος είναι κάτω από τον περιφερειακό. Πάνω από τον περιφερειακό, ο Ξηριάς. Πάνω από το περιφερειακό Ξηριάς συνεχίζει και είναι ο παλιός Σκουπιδότοπος. Πάνω από το Πανθεσσαλικό. Πάνω από το Πανθεσσαλικό, σωστά. Ωραία, πείτε μου. Ωραία, το ρέμα είναι το ρέμα του Ξηριά αυτό. Αυτό έχει ξεχυλήσει πλέον, έχει μεγαλώσει. Έχει πάρει αρκετά κτήματα μαζί και το δικό μου. Και έχει πάρει και μέρος του Σκουπιδότοπου. Δηλαδή ήταν ο παλιός Σκουπιδότοπος και έχει πάρει μέρος του Σκουπιδότοπου που σημαίνει και λίγο, σκουπίδια. Μισό λεπτό λίγο. Επειδή τον ξέρω τον τόπο καλά. Τον ξέρω καλά. Λοιπόν, είμαστε πάνω στη γέφυρα που περνάει πάνω από τον περιφερειακό, πάνω από το Πανθεσσαλικό. Ακολουθούμε τη γέφυρα, αριστερά μας είναι ο Ξηριάς, δεξιάς μας είναι το Αυλάκι που πάει για κλίμα. Τι εννοείτε ρέμα εσείς? Συνεχίζεται ευθεία προς τα πάνω, προς το πύλιο. Παίρνουμε το ρέμα. Δεν υπάρχει ρέμα. Ευθεία πάνω. Πάνω από τον περιφερειακό, βόρεια. Εκεί υπάρχει ο Ξηριάς. Όπως πάει ο Ξηριάς. Υπάρχει ο Ξηριά είμαστε. Πού είμαστε? Στο Ξηριά, αν ακολουθήσουμε το Ξηριά. Ναι. Πηγαίνοντας προς τα πάνω, τη ροή του. Ναι, ωραία. Αντίθετα της ροής. Πάει στο Λοζίνκο. Άνα, μπράβο, αυτό.
περνάει από μια απόθεση παλιού σπιδότοπου. Ναι. Το οποίο το είχαν κλείσει αυτό. Σωστά. Και είχαν ρίξει χώματα απλά από πάνω. Γεγονός. Ωραία. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Έχει με τη ροή του νερού τώρα, είχε ένα τοιχείο το οποίο έχει σπάσει πλέον. Ναι. Και έχει πάρει και σκουπίδια και τα έχει πάει στη θάλασσα. Και κτήματα προφανώς έχει φάει. Ναι. Το παράδοξο, γι' αυτό πήρα αυτή τη στιγμή, είναι ότι αυτό το είχαμε δει, το είχα δει προσωπικά από το 2018. Ναι. Είχα κάνει έγγραφο στην περιφέρεια με κοινοποίηση και στο Δήμο. Ναι. Για ότι είναι επικίνδυνο να φύγει το τοιχείο. Ναι. Είχε φύγει το τοιχείο. Κάνανε κάποιες ενέργειες εκεί πέρα ελάχιστες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να φύγει το τοιχείο μαζί με τα σκουπίδια. Μάλιστα. Και να πάνε στη θάλασσα. Αρμόδια είναι η περιφέρεια. Αρμόδια είναι η περιφέρεια. Μου είχαν απαντήσει ότι υπήρχε ένα κονδύλι 500.000. Όχι, ότι ήταν να εγκριθεί ένα κονδύλι 500.000 και κάποια στιγμή θα το κάνουν. Από το 2018 επαναλαμβάνω. Ναι. Ο προηγούμενος σκουπιδότοπος του Βόλου είναι, ναι, όπως πηγαίνουμε για τα Μελισσάντικα, που είναι, ναι, το αμαξοστάσιο του Δήμου και υπάρχει και μια γέφυρα του Ξηριά εκεί. Από εκεί μέχρι επάνω στο Πανθεσσαλικό ήτανε, ρίχνανε τα σκουπίδια αριστερά και δεξιά του Ξηριά. Αυτός είναι ο προηγούμενος σκουπιδότοπος του Βόλου. Αυτό γινόταν για χρόνια. Παίρνοντας τη χάραξη του ρέματος, αυτό ανεβαίνοντας το ρέμα. Για χρόνια. Έχετε δίκιο, ναι. Ναι. Το είχαν σκεπάσει αυτό και σας είπα ότι το είχα παρατηρήσει εγώ από το 2018 ότι θα φύγει το τοιχείο. Κάναμε κάποια έργα ελάχιστα και είπαν ότι πρέπει να γίνει μελέτη για αυτό το πράγμα. Τους είχα πει σε έγγραφό μου ότι αυτά κάποια στιγμή θα φύγουν τα σκουπίδια στο παγαστικό. Και όπως και έγινε, αυτό έχω να καταθέσω. Ξανά έστειλα έγγραφο το 2021, γιατί πάλι υπήρχαν διαβρώσεις και κάναμε πάλι κάποια ελάχιστα πράγματα, δηλαδή το έργο που έπρεπε να γίνει δεν έχει γίνει ακόμα. Γι' αυτό και έχουν φύγει τα σκουπίδια αυτή τη στιγμή στο παγαστικό με άγνωστες συνέπειες. Έτσι. Ξέρετε... Όπως και κάποια κτήματα έχει πάρει μαζί και αυτό και το δικό μου. Έχει πάρει. Το κτήμα σας που είναι, σε ποιο σημείο? Κάτω από το σκουπιδότοπο που λέμε. Κάτω από το σκουπιδότοπο, μάλιστα. Ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε, το καλοκαίρι λέμε το νερό νεράκι και λέμε δεν έχουμε νερό να πιούμε. Εάν όλο αυτό το νερό που κατέβασε ο Κραυσίδωνας κάπου το κρατούσαμε ή υπήρχε φράγμα στον Ξηριά και κρατούσαμε όλο αυτό το νερό που κατέβηκε, υπήρχε, ξέρετε, για φράγμα σε εκείνο το σημείο σχεδιασμός, ήταν δήμαρχος ο Μαβίδης και υπήρχε σχέδιο να γίνει φράγμα εκεί και να υπάρχει μια τεχνητή λίμνη σε όλη αυτή την περιοχή από το νερό που κατεβάζει ο Ξηριάς από το Λοζίνκο, έτσι ώστε να έχει νερό να πίνει ο Βόλος. Όλο αυτό το νερό που πέρασε από το Ξηριά πήγε χαμένο και πήρε και τα σκουπίδια μαζί. Ναι, το επικίνδυνο εγώ θέλω να καταθέσω ότι είναι ότι πήρε και σκουπίδια και θα συνεχίσει να παίρνει. Α, και αυτό, είναι πράγμα, κύριε, χρόνο, είναι ότι δεν είναι, το ζήτημα είναι ότι δεν είναι κάτι ξαφνικό που μας... Αυτό. Η κακιά μας η κακιά η ώρα, ναι, κάτι έγινε. Όχι. Το ξέρανα το 2018. Είναι υπάρχει χρόνια. Επιστολή δικιά μου. Χρόνια. Προς αυτούς που τους είχα πει ότι θα γίνει. Γιατί και εγώ είμαι γεωλόγος, δεν είμαι κάποιος άσχετος. Στείλτε την επιστολή. Το ήξερα. Στον εισαγγελέα αύριο το πρωί. Στείλτε την επιστολή που είχατε στείλει το 18 στον εισαγγελέα. Να την έχει. Αυτό θα κάνω μάλλον. Στείλτε την στον εισαγγελέα. Έτσι παρεπιπτόντως. Δεν περιμένω να γίνει κανένα θαύμα, αλλά μεταξύ μας. Κάντε απλά το καταθέτω για να το γνωρίζουμε όλοι μας. Αφού κάνατε τον κόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο ακόμη. Παρακαλώ, καλησπέρα. Δεν σας ακούω. Ναι, μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Πολύ καλά. Λοιπόν, είναι 7.30 ώρα. Κάπου εδώ τώρα θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, την οποία την ξεκινήσαμε στις 10 η ώρα το πρωί. Με την Ειρήνη Θεοδωροπούλου, συνέχισε η Βάσο Σαμακοβλή και τώρα μαζί κλείνουμε. Δεν μετακινήστε για πλάκα από εδώ και από εκεί. Εάν είναι επιτακτική ανάγκη να μεταφέρετε τα φάρμακα ενός ανθρώπου ή γιατί κάποιος πρέπει να μεταφερθεί σε ένα γιατρό, σε ένα νοσοκομείο, προφανώς θα το κάνετε. Αλλά για βόλτα μην το κάνετε. Εξακολουθούν να είναι δύσκολα τα πράγματα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Έχουμε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστροφές από ένα πρωτοφανές και πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο.
Τόσο νερό δεν είχε ξαναπέσει. Τόσο νερό δεν είχαμε ξαναζήσει μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα ξημερώσει μια πιο εύκολη μέρα για όλους μας. Για όλους μας. Και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή κατά διάρκεια της νύχτας, γιατί τα φαινόμενα δεν έχουν περάσει ακόμη. Καλό βράδυ σε όλους.